Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από την Power Sports Arena, εδώ που σε 5 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει το κλασικό ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάντα την δική του σημασία, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όποια και αν είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες, και στην παρούσα φάση υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι φτάνοντας στο σημερινό απόγευμα, οι δύο ομάδες προέρχονται από μια εντελώς διαφορετική πορεία. Έστω και αν πρόκειται για μια σύντομη πορεία από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, εν τούτης παρουσιάζει αρκετές διαφορές. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, αφού πρώτα παρακολουθήσατε και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα πριν από το τζάμπο. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena και πάλι οι δύο ομάδες προθερμαίνονται για να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ασφαλώς σημείο αναφοράς για την σημερινή αναμέτρηση, και θα το εξηγήσουμε στην πορεία γιατί αποτελεί το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες πριν από ένα μήνα. Ένα παιχνίδι που ήταν τότε για το κύπελο Ελλάδας και στο οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε 68-58, προκρίθηκε, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να προχωρήσει περισσότερο καθώς αποκλείστηκε στο παιχνίδι με το Μαρούσι, στα παιχνίδια με το Μαρούσι. Και αποτελεί σημείο αναφοράς διότι τα προβλήματα που είχε ο Άρης σε εκείνο το παιχνίδι τα αντιμετωπίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν μπορούσε τότε να χρησιμοποιήσει τους δύο βασικούς ξένους της ομάδας, αυτούς που επέλεξε και τους περίμενε, ο Ηλίας Ζούρος, τον Κόρεϊ Μπρούερ, καθώς επίσης και τον Μάικ Βίλκινσον. Ήταν τραυματίες και δεν μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει από ψηλούς, διότι ο Πρέλεβιτς έκρινε ότι ο Άλτον Φόρντ δεν μπορούσε να κάνει την δουλειά, τον έκοψε και στην συνέχεια, σαν να μην του έφτανε το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να τον αντικαταστήσει, ήρθαν οι τραυματισμοί του Χερβόη Χένιακ, καθώς επίσης για τον Βλάντιμιρ Βουξάνοβιτς. Οι δύο παίκτες είναι κατηλωμένοι στον πάγκο, δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο Πάνε Πρέλεβιτς στο σημερινό παιχνίδι, γι' αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον coach του ΠΑΟΚ. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν φαίνεται στο θεωρητικό τουλάχιστον κομμάτι να δημιουργείται ένα πλεονέκτημα υπέρ του Άρη πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Υπάρχει φανερή αδυναμία για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα καλάθια και φανταζόμαστε, εικάζουμε, ότι εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ηλίας Ζούρος. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ αυτό που θα προσπαθήσει επίσης με βάση το τι περιμένει κανείς, χωρίς να ξέρει τις σκέψεις των δύο προπονητών, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να ανοίξει το παιχνίδι, να τρέξει και να προσπαθήσει επίσης να είναι καλός από την περιφέρεια, να έχει καλά ποσοστά από την περιφέρεια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία όμως ποτέ δεν μπορείς να είσαι, σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν στην διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής και έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα. Μαρούσι Απόλλων Πάτρας 79-72. Στα άλλα παιχνίδια Ηρακλής Ολυμπιακός είναι αύριο αυτό το παιχνίδι. Μακεδονικός Ολύμπια επίσης αύριο. Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας Κολοσσός Ρόντου, ΑΕΚ Πανιώνιος. Πάω κάρι στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε και Παναθηναϊκός Πανελλήνιος. Οι τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Εδώ βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ και εδώ τους παίκτες του Άρη που ακούνε και αυτοί τις τελευταίες οδηγίες από τον Ηλία Ζούρο λίγο πριν πούνε στο παρκέ. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με Μάντσε, Βασιλιάδη, Μάρεϊ, Γκαγκαλούντι και Ζούγιοβιτς. Ένα χαμηλό σχήμα αφού ο Πρέλεβιτς επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει ούτε το μοναδικό ψηλό που του έμεινε, το Λουκά Μαυροκεφαλίδη δηλαδή. Χωρίς σέντερ λοιπόν αυτή η πεντάτα του ΠΑΟΚ και να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής των γηπεδούχων. Ο Ηλίας Ζούρος εξακολουθεί να δίνει οδηγίες στους δικούς του παίκτες. Ίσως αυτή η μικρή καθυστέρηση να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είδε πως ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς σέντερ και ενδεχομένως επ' αυτού να θέλει να πει κάποια τελευταία πράγματα στους δικούς του παίκτες. Ο Άρης ο οποίος θα ξεκινήσει με Σιγάλα, Πάντιους, Στακ, Βίλκινσον και Μπρούερ. Όχι, ο Μπρούερ δεν είναι, είναι ο Κάστλ. Ο Κάστλ είναι που ξεκινάει, εδώ ο Ηλίας Ζούρος. Και όλα έτοιμα για
για το Τζάμπολ, διαιτητές του αγώνα ο Καρούσης, ο Σπυρίδωνος και ο Ηλιόπουλος. Δεν έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο, αυτό ήταν περίπου αναμενόμενο. Αφενός εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πήραν εισιτήρια, δεν πήρε εισιτήρια ο Άρης για να τα διαθέσει στους φιλάθλους του. Και αφετέρου εξαιτίας του γεγονότος ότι ο φετινός ΠΑΟΚ δεν δείχνει να συγκινεί ιδιαίτερα τους δικούς του φιλάθλους. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και δεν ήταν το κλασικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, δεν θα υπήρχαν ούτε αυτοί οι φιλάθλοι που αποφάσισαν να έρθουν στο γήπεδο. Η πρώτη επίθεση θα είναι για τον Άρη με τον Κάστρου. Wilkinson, ο Στακ, ο Πάντιος προσπαθεί να περάσει για τον Wilkinson, αυτός θα πετύχει το καλάθι. Και από την πρώτη επίθεση νομίζω ότι γίνεται φανερό πως η βασική επιλογή των παικτών του Άρη θα είναι να πάνε την μπάλα κοντά στο καλάθι. Μάρεϊ, Βασιλιάδης, ο οποίος πήρε τον διάδρομο και έφτασε στο lay-up. 2-2, εδώ ο Κώστας Βασιλιάδης. Φυσικά πανεβάσματα στην απόδοσή του από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Wilkinson για τον Στακ. Αυτός περνάει και πάλι την μπάλα κοντά στον Wilkinson. Νέο εύκολο καλάθι από τον Αμερικανό του Άρη. 2-4. Βασιλιάδης για τον Μάρεϊ. Ζούγιοβιτς. Θέλει να παίξει εκεί με το Στακ, πηγαίνει σε βοήθεια και ο Wilkinson, η μπάλα έξω και είναι για ποιον. Οι διαιτητές προς στιγμή δεν δείχνουν και ο Σπυρίδωνος λέει ότι η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Κάστελ. Σε άμυνα ζώνης ο ΠΑΟΚ και αυτό νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Δεν έχει για πολλές επιλογές ο Πρέλεβιτς βάσει τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Άστοχος ούτε από τον Πάντιους και rebound από τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης που θα πάει μέχρι το lay-up, θα στοχίσει το rebound το Πάντιους που θέλει να τρέξει στον επηρεασμό από την άλλη πλευρά και θα καταφέρνει. 6-2 το προβάδισμα τώρα για τον Άρη. Μάντσε. Βασιλιάδης θα πετύχει το καλάθι, έχει πάρει και το φάουλ, δικαίωμα και για μία βολή στον Κώστα Βασιλιάδη. 6-4 το σκορ για τον Άρη. Το φάουλ ήταν από το Σιγάλα. Και ο Βασιλιάδης στη γραμμή για να εκτελέσει την πόλη. Εύστοχος, 6-5 το σκορ και οι 5 πόντοι που πέτυχε ο ΠΑΟΚ από τον Κώστα Βασιλιάδη. Κάστελ. Ο Στακ για τον Κάστελ. Αυτός για τον Wilkinson, η προσποίηση και ένα ακόμη εύκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Έχει πετύχει τους 6 από τους 8 πόντους του Άρη. Πάρε για 3, το rebound από τον Wilkinson. Κάστλ. Ο Πρέλεβιτς 20 το μαυροκεφαλίδι. Και ο ΠΑΟΚ κήρυξε την άμυνά του σε man-to-man. Ο Στακ θα στοχίσει, ο Ζούγιοβιτς θα πάρει το rebound, θα δώσει στον Καγκαλούτη. Αυτός βλέπει ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να πάει σε ένα lay-up. Γυρίζει προς τα πίσω και ο ΠΑΟΚ θα πάει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Τώρα το lay-up από τον Καγκαλούτη και μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 8-7. Κάστελ. Πάντιους. Το
σουτ για 3, είναι εύστοχος, 11-7 για τον Άρη το προβάδισμα. Καγκαλούτης απέναντι στον Wilkinson, το rebound από τον Κάστλ. Βάντιους πάει στο lay-up, αστοχή, προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Σιγάλα, η μπάλα έξω είναι για τον Πάο. Και δύο αλλαγές, ο Μαυροκεφαλίδης και ο Ξανθόπουλος αντί του Μάρεϊ και του Γκαγκαλούτη. Μάντσε έχει πάρει το φαουλ από τον Πάντιους, δεν μετράει το καλάθι. Αλλά θα είναι από πλάγια. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Δεν έχουν κάνει φάουλ ακόμη οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σαν να βλέπετε το φάουλ που έκανε ο Πάντιους τον Μάρια Μάντσε. Ξανθόπουλος για τον Μάντσε, Ζούγιοβιτς. Ξανθόπουλος, ο Ζούγιοβιτς ελεύθερος για 3, θα ευστοχίσει. 10-11. 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Αμφίροπο το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πάσα κοντά στο καλάθι και τελειώνει με κάρφωμα ο Στακ. Ο Άρης εκμεταλλεύεται κατά τρόπο ιδανικό μέχρι στιγμής την αδυναμία του ΠΑΟΚ στους ψηλούς. Βασιλιάδης για 3 και τώρα έχουμε ισοπαλία, 13 όλα με τον Κώστα Βασιλιάδη να φτάνει τους 8 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα, 1 στο 1 τρίποντο και 1 στη 1 βολή. Πάντιους έξω για τον Σιγάλα, αυτός για τον Στακ, ο Κάστλ και πάλι ο Σιγάλας. Το σούτ για 3 είναι εύστοχος, 13-16. Οι ομάδες που έχουν καλή ευστοχία στα σούτ έξω από την γραμμή των 6-25. 2 στα 3 για τον ΠΑΟΚ, 2 στα 3 και για τον Άρη. Μαυροκεφαλίτης. Ο Ζούγιοβιτς που επιχειρεί και πάλι για 3 πόντους, 16 όλα. Βομβαρδισμός έξω από την γραμμή των 6-25. Όσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη. Κάστελ για τον Πάντιους. Πάντιους που πλησιάζει και κερδίζει το φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη. Πάλα θα είναι από την τελική γραμμή για τους παίκτες του Άρη. Αυτός που επαναφέρει ο Σιγάλας για τον Wilkinson, άστοχο το shoot, rebound από τον Βασιλιάδη. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Άρη. Σαντόπουλος για τον Ζούγιοβιτς, ελεύθερος. Αυτή τη φορά το shoot όμως είναι άστοχο. Προσπαθεί να κλέψει εκεί ο Μάντσε από τον Σιγάλα. Μπάλα θα μείνει στην κατοχή των παίκτων του Άρη. 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, 16 όλα. Τους δέκτες σας ο Γιώργος Σιγάλας που επαναφέρει για τον Τέρελ Κάστη. Ο Άρης συνεχίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι και με τον ίδιο βασικό προσανατολισμό να περνάνε δηλαδή οι παίκτες του την μπάλα κοντά στο καλάθι στον Wilkinson κατά κύριο λόγο, ποιος έχει φτάσει ήδη τους 6 πόντους με 3 στα 4 τίποτα. Και τώρα θα έχει για πρώτη φορά την δυνατότητα σήμερα να εκτελέσει ελεύθερες βολές. Ο Μάικ Wilkinson που είναι εύστοχος στην πρώτη, το σκορ γίνεται 16-17. Και 16-18. Ζούγιοβιτς για τον Μάντσε, το σουτάρει για 3, το rebound ο Wilkinson. Αβιαστικό σουτ από τον Μάριαν Μάντσε. Ο
Wilkinson. Έγινε το λάθος, καθώς στον Στακ ήθελε να δώσει. Στακ έκανε κίνηση προς το καλάθι. Σιγάλας δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Πρέλεβιτς επαναφέρει τον Καγκαλούδη στην θέση του Μάντσε. Και τώρα σε άμυνα ζώνης και ο Άρης. Καγκαλούδης. Σαντόπουλος. Βασιλιάδης. Ζούγιοβιτς. Βασιλιάδης. Θα χάσει την μπάλα και θα κάνει φάουλο ο Ζούγιοβιτς στον Πάντιους για να σταματήσει τον ευνηδιασμό για τον Άρη. Κάστελ, Σιγάλας, ο Στακ, ο Wilkinson προσπαθεί εκεί ο Μαυροκεφαλίδης να το πιέσει, βγάζει έξω για τον Σιγάλα, Σιγάλας για τον Πάντιους, ο Στακ θα στοχίσει το rebound του Ξαρχόπουλος. Βασιλιάδης χωρίς να το πολύ σκεφτεί, ένα σουτ που δεν ήταν καλό όμως. Στακ εκεί με τον Ζούγιο που δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. 16-20 το προβάδισμα για τον Άρη. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. 2 στα 3 είδατε τίποτα για τον Ράιαν Στακ. Καγκαλούδης για τον Ξανθόπουλο. Μαυροκεφαλίδης απέφυγε τον Στακ και από εκεί και πέρα ήταν εύκολα τα πράγματα για αυτόν. 18-20. Γάλας, Πάντιους, δίκαια από τα σκριν και σούταρε, κάνοντας το σκορ 18-22. Πάντιους που έχει φτάσει τους 7 πόντους, 2 στα 3 τρίποτα και 1 στα 2 τρίποτα. Ξανθόπουλος. Ζούγιοβιτς προσποίηση στον Στακ, θα πλησιάσει, θα στοχίσει το rebound από τον Μαυροκεφαλίδη, πάει να του πάρει την μπάλα ο Κάστελ, καινούργια επίθεση για τον Πάου. Καγκαλούδης, Μαυροκεφαλίδης, υπάρχει φάουλ τώρα, σπρόξιμο από τον Wilkinson. Από τρία ατόματικά για τις δύο ομάδες, ο Πρέλεβιτς θα επαναφέρει τον Μάρεϊ. Στην θέση του Βασιλιάδη, ενώ ο Ζούρος έβαλε τον Μπρούερ στην θέση του Σιγάλα. Και άλλη αλλαγή για τον Άρη, ο Χαριτόπουλος αντί του Στακ. Όλα αυτά 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, με τον Καγκαλούδη να επαναφέρει για τον Ξανθόπουλο. Ζούγιοβιτς, Μαυροκεφαλίδης, ξανά ο Ζούγιοβιτς, Χαριτόπουλος μαρκάρει ψηλά, Καγκαλούδης τώρα. Πάσα για τον Μαυροκεφαλίδη, σε μια εύκολη όπως φαινόταν προσπάθεια, αστόχησε. Κάστελ, φάουλ μακριά από την μπάλα, το κάνει ο Ξανθόπουλος στον Μπρούερ. Από το επόμενο φάουλ, ακόμη και αν δεν είναι στην προσπάθεια για σουτ, θα υπάρχει δικαίωμα για βολές τώρα στους παίκτες του Άρη. Χαριτόπουλος, Πάντιους για τον Wilkinson, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη για το δικαίωμα για δύο βολές. Δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Μαυροκεφαλίδη, πέμπτο όπως βλέπετε ομαδικό για τον Πάο. Και ξανά η φάση στην οποία έκανε το φάουλ ο Μαυροκεφαλίδης στον Wilkinson. Ο Wilkinson είναι εύστοχος στην πρώτη πολύ, το σκορ γίνεται 18-23.
18-24, η μεγαλύτερη διαφορά έως τώρα στο παιχνίδι για τον Άρη. Αυτή η 6 πόντη. Ενώ ο Πρέλεβιτς βγάζει τον Μαύρο Κεφαλίδη και βάζει τον Γιώργιτς. Είναι υποχρεωμένος να τον προστατεύσει τον Μαύρο Κεφαλίδη. Είναι ο μοναδικός ψηλός για την ομάδα του. Χρεώθηκε από την πρώτη κιόλας περίοδο με 2 φάουλ. Μεταξύ ο Μπρούερ υπέπεσε σε φάουλ και ο Καγκαλούδης επαναφέρει για τον Ζούγιοβιτς. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Αν θέλει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα εξαντλήσει μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μάρη για τον Εξανθόπουλο. Καγκαλούδης για τον Ζούγιοβιτς. Αυτό σουτάρει για 3. Ευστοχή. 21-24. Και ο Μπρούερ τρέχει καθώς μένουν 2 δευτερόλεπτα τώρα. Το φάουλ είναι αμυντικό, όπως λέει ο Καρούσης. Και ο Μπρούερ έχει δικαίωμα για 2 βολές. 3 φάουλ για τον Ξανθόπουλο. Και ο Μπρούερ βλέπετε έτοιμος για να εκτελέσει τις βολές. Εύστοχος η πρώτη, 21-26. Ενώ τώρα έχουμε διακοπή προφανώς για να γραφτούν τα υβριστικά συνθήματα. Για να δώσουμε το λόγο όμως στον Κωστή Μπότσαρη που είναι κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κωστή. Ο κ. Χαρούσης, αφού πρώτα έκανε νόημα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την υπόδειξή του για αμυντικό φάουλ στην ενέργεια του Ξανθόπουλου να σταματήσει τον Μπρούερ, αμέσως μετά, ακούγοντας το συγκεκριμένο σύνθημα, κατευθύνθηκε στην γραμματεία, με συγχωρείτε, και ζήτησε από τους ανθρώπους της γηπεδούχου ομάδας, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, να απευθύνουν έκκληση προς τον κόσμο να σταματήσουν. Είναι η πρώτη προειδοποίηση για υβριστικά συνθήματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα. Η ανακοίνωση θα γίνει από τα μεγάφωνα. Ξαναβλέπετε εδώ τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον επιθετικό ήταν αυτό το φάουλ. Ενδεχομένως ο Καρούσης να θεώρησε ότι άργησε να πάρει θέση ο Ξανθόπουλος και αυτό να σημαίνει ότι αυτός ήταν που έκανε το φάουλ. Πάντως η εντύπωση έτσι από το replay που είδαμε είναι ότι επρόκειτο για επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, η πρώτη περίοδος, το συγγνώμη, 26-21, καθώς ο Μπρούερ ευστόχησε και στις 2 βολές. Μια πρώτη περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο Άρης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό που περιμέναμε ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, την λειψανδρία σε ό,τι αφορά τους ψηλούς που υπάρχει από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πέρασε κοντά στο καλάθι στον Βίλνιουσον κατά κύριο λόγο, ο οποίος πέτυχε τους 10 από τους 26 πόντους για τον Άρη σε αυτή την περίοδο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε με διεισδύσεις και με σούτ από την περιφέρεια. Αυτή ήταν η εικόνα στην διάρκεια της πρώτης περίοδου. Πάμε όμως για μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena για την δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Ο Άρης προηγείται 26-21 του ΠΑΟΚ. Οι οδηγίες των δύο προπονητών προς τους παίκτες τους δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις στην διάρκεια της πρώτης περίοδου. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στους δύο συναδέλφους, στον Κωστή Μπότσαρη που βρίσκεται κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ και στον Παναγιώτη Στεφάνου που βρίσκεται κοντά στον πάγκο του Άρη. Ας ξεκινήσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, ποιες ήταν οι οδηγίες του Ηλία Ζούρου? Καλησπέρα και από μένα. Στον πάγκο του Άρη ο Ηλίας Ζούρος έβγαλε πάρα πολλές φορές από το στόμα του τη λέξη άμυνα. Κοίταξε παράλληλα τον Wilkinson, τον οποίο είπε ότι όλα καλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θέλω μεγαλύτερη προσπάθεια από σένα σε αυτό το τομέα. Παράλληλα έδωσε κάποιες οδηγίες και πάλι για να περνάει η μπάλα μέσα στο καλάθι. Είναι κάτι το οποίο επισημάνουμε από την αρχή και το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί ο προπονητής του Άρη. Μάλιστα, για να ακούσουμε για τον Κωστή Μπότσαρ για να μάθουμε τις οδηγίες του Πάνου Πρέλεβιτς. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είπε ότι η διαιτησία είναι ένα γεγονός, ένα δεδομένο με το οποίο πρέπει να ζούμε. Πρέπει να έχετε επαφή με τον παίκτη που μαρκάρετε, γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής μόνο με αυτόν που βρίσκεται κάτω από το καλάθι.
δεν πρέπει να τους δίνουμε το δικαίωμα να καταλάβουν πού γίνεται, αν γίνεται κάποιο φάουλ. Αυτή η επαφή, η κοντινή επαφή με τον αντίπαλο θα μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα είπε ότι δεν έχουμε το ύψος και πρέπει να παίξουμε ζώνη. Στη ζώνη όμως ένας παίκτης είναι κοντά στην μπάλα και οι υπόλοιποι βρίσκεστε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων. Μην τρυπάτε, μην τους αφήνετε να τρυπάνε την άμυνά μας. Κρατήστε την. Να υπάρχει σύμπνοια ανάμεσά σας για να μην μπορούν να περάσουν και να παίζει ένας εναντίον ενός, κάτι που φυσικά είναι εναντίον μας. Η ευστοχία των παιχτών και για τις δύο ομάδες έξω από τη γραμμή των 6-25 συνεχίζεται όσο ακούγαμε τον Κωστή Πότσαρη. Ο Μάρεϊ ευστόχησε σε τρίποντα, απάντησε αμέσως ο Μπρούερ, το σκορ είναι 24-29. Ο Μάρεϊ που θα κοπεί τώρα αλλά με φάουλ από τον Χαριτόπουλο και θα αποκτήσει το δικαίωμα για να εκτελέσει τρεις ελεύθερες βολές. Ο ΠΑΟΚ που έχει 5 στα 9 τρίποντα, ο Άρης που έχει 3 στα 5. Ο Άρης που έχει πολύ καλύτερο ποσοστό βεβαίως στα τρίποντα, 7 στα 10, όλα κοντινά σουτ. Τα περισσότερα από αυτά λέει up, με την μπάλα να περνάει πάντα στους ψηλούς κοντά στο καλάθι. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έχει 4 στα 8 τρίποντα, καλό ποσοστό και για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει εκτελέσει περισσότερες βολές, 6 στις 6, ο ΠΑΟΚ μόλις 1 στη 1. Μάρεϊ ευστοχή στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 25-29. Τώρα. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη, καθώς το φάουλ έγινε στην προσπάθεια του Αμερικανού του ΠΑΟΚ. Για σούτ τριών πόντων, ευστόχησε και στην τρίτη, 27-29. Εδώ βλέπετε ισοπαλία 20-20 στην πρώτη περίοδο στο παιχνίδι Παναθηναϊκού Πανελληνίου. Κάστρελ θα σταματήσει για το σουτάρι για 2, θα ευστοχίσει 27-31. Άρης που σουτάρει. 73% στα δίποτα και 60% στα τρίποτα. Εντυπωσιακά ποσοστά. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βλάντιμιρ Ζούγιοβιτς, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Το σκορ γίνεται 29-31. Και εδώ είναι ο Γιώτης Εγκομίτης, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος συχνά επιλέγει να έρχεται στο γήπεδο μπάσκετ και να βλέπει παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εσείς είδατε εδώ σε επανάληψη την προσπάθεια του Ζούγιοβιτς, ο οποίος πέτυχε το καλάθι, πήρε και το δικαίωμα για την βολή, είναι εύστοχος και σε αυτή, 30-31. Μπρούερ. Πάντιους. Ο Βίλκινσον. Ο Μπρούερ. Να πλησιάσει, θα στοχίσει το επιθετικό rebound από τον Πάντιους και καινούργια επίθεση για τον Άρη. Γκάστρου. Θέλει να περάσει στον Wilkinson, θα τα καταφέρει ο Γκάστρου. Τώρα ο Brewer που σουτάρει για 3, θα στοχίσει νέο επιθετικό rebound από τον Wilkinson, ο οποίος κερδίζει το foul και το δικαίωμα για 2 βολές. Ο Άρης που έχει 10 rebound, 7 αμυντικά, 3 επιθετικά, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 6, 5 αμυντικά και 1 επιθετικό. Ο Άρης που πριν από αυτή την τελευταία φάση δεν είχε περισσότερα επιθετικά από τον ΠΑΟΚ, πήρε 2 ή 3 συνεχόμενα σε αυτή τη φάση. Ο Wilkinson ευστόχησε στην πρώτη βολή, το σκορ έγινε 30-32 και 30-33 τώρα, καθώς ευστοχή και στην δεύτερη. Ο Wilkinson που έχει φτάσει στους 12 πόντους, όπως από την άλλη πλευρά, για τον ΠΑΟΚ, τον ίδιο αριθμό πόντων, έχει πετύχει μέχρι τώρα και ο Ζούγιοβιτς. Καγκαλούτης με τον Κάστελ, θα στοχίσει το rebound τον Μπρούερ. Γκάλας, Wilkinson έξω για τον Πάντιους, αυτός σουτάρει για 3, είναι εύστοχος, 30-36. Ο Πάντιους που φτάνει τους 10 πόντους με 3
στα 4 με 2 στα 3 τρίποντα. Εύστοχος ο Νικολάη Πάντιος έξω από την γραμμή των 6-25 και έχουμε το time out τώρα που ζήτησε ο Πάνε Πρέλεβιτς, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πλησίασε στον πόντο πριν από λίγο, 30-31, αλλά ο Άρης πολύ γρήγορα, εδώ βλέπετε το τελευταίο καλάτι πριν από το time out, αυτό το σούτ, το εύστοχο σούτ 3 πόντων από τον Νικολάη Πάντιος. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν ο Άρης κατάφερε να πάρει και πάλι αυτή την διαφορά των 6 πόντων, η οποία είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, την είχε πάρει και πριν από λίγο. Όλα αυτά. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μιλώντας στους παίκτες του, είπε ότι βάζω τον Μαυροκεφαλίδη μέσα. Το Λουκά ξέρετε ότι έχει φάουλ και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Είναι ο μοναδικός μας ψηλός. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να βοηθήσετε όλοι στην άμυνα. Μην τον αφήνετε ακάλυπτο μόνο του. Δουλέψτε περισσότερο και καλύτερα τις βοήθειες για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλο το παιχνίδι με τον Λουκά παρόντα. Στην επίθεση πρέπει να περάσουμε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ό,τι καλάθια βάλαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, συγγνώμη, έγινε με αυτόν τον τρόπο. Πλησιάσαμε κοντά στο καλάθι. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μάλιστα. Άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Τρέισι Μάρι. Ακούμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου για τις οδηγίες του Ηλία Ζούρου. Παρά το προηγούμενο τρίποντο του Νικολάη Πάντιους, ο προπονητής του Άρη είχε παράπονα από τον παίκτη του, διότι συνηθίζει να σουτάρει ενώ είναι υποπίεση. Μοναδική περίπτωση για να σουτάρεις είναι όταν είσαι ελεύθερος, είπε στον Ρώσο παίκτη του Άρη, ο Ηλίας Ζούρος, και επανέλαβε στους παίκτες του ότι τόπος δράση σήμερα του Άρη είναι μέσα στη ρακέτα, εκεί όπου θα προσπαθήσουν να πάρουν και μια διαφορά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπρούερ για τον Κάστελ, η προσποίηση στον Καγκαλούδη βήματα έχει κάνει και τα δίνει αμέσως ο Σπυρίδωνος. Στο μεταξύ ο Ζούρος έχει βάλει στην πεντάρα της ομάδας του και τον Αλεξάνδερ Κουλ. Με ένα ψηλό και τέσσερις γκάρτ παίζει πλέον ο Άρης. Ζόγιοβιτς για τον Μαυροκεφαλίδη. Ξανά ο Ζούγιοβιτς, ένα κακό σουτ, το rebound από τον Κάστλι, πάσα για τον Πάντιους έξω, λάθος. Και η κατοχή της μπάλας θα περάσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά, ενώ έχουμε φτάσει τώρα 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, εσείς βλέπετε τον Πάνε Πρέλεβιτς να φωνάζει προς τους παίκτες του. Μαυροκεφαλίδης, Μάρεϊ, Καγκαλούδης, Βασιλιάδης είναι άστοχος. Βασιλιάδης που ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά στην συνέχεια δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Πάντιους για τον Μπρούερ. Σιγάλας, Έρμπολ. Καλούδης για τον Βασιλιάδη. Άλλο ένα λάθος από τον Βασιλιάδη και φάουλ από τον Μάρεϊ. Τον Πάντιου σταματάει έτσι ο ευνηδιασμός. Από δύο ομαδικά φάουλ για τις δύο ομάδες αυτή τη δεύτερη περίοδο. Ενώ για τον Μάρη ήταν το πρώτο προσωπικό φάουλ αυτό που έκανε στον Πάντιους. Κάγιο Ζούρος, προπονητής του Άρη. Ο Άρης ο οποίος προέρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων του στην Ευρώπη, στο UEFA Cup συγκεκριμένα. Την νίκη που πέτυχε στη Max Mellinghalle του Βερολίνου κόντρα στην Άλπα με ένα σουτ της τελευταίας στιγμής από τον παίκτη που μόλις είδατε να κερδίζει τον φάουλ, τον Corey Brewer, που ήταν ηγέτης τον Άρη σε αυτή την σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία, ενώ ο Σπυρίδωνος βλέπετε κάνει παρατηρήσεις στον Βασιλιάδη. Ο Μάντσε στην θέση του Ζούγιοβιτς. Ο Μπρούερ, Σπυρίδωνος όπως λέει, αλλά είναι απ' έξω, δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές στον Μπρούερ. Κουλ, Πάντιους, θα ευστοχίσει, 30-38, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την διαφορά τώρα ο Άρης, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Καγκαλούδης για τρεις, είναι άστοχος στο rebound ο Πάντιους. Και η πάσα για τον Κάστλ θα τρέξει εκεί πολύ γρήγορα, ο Καγκαλούδης θα κλέψει και θα δώσει τον Βασιλιάδη, ο οποίος πλησιάζει αλλά κάνει μία ακόμη λάθος πάσα.
Βασιλιάδης, ο οποίος έχει 3 λάθη. Μπρούερ. Σιγάλας. Κουλ, θα καρφώσει. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης πηγαίνει τη διαφορά στους 10 πόντους. 40-30. Καγκαλούδης. Και το μαύρο κεφαλίδι. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Κουλ. 32-40. Δικαίωμα και για μία βολή στον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Μαυροκεφαλίδης που θα ευστοχίσει, 33-40. Βιώνει ο ΠΑΟΚ στους 7. Μπρούερ. Σιγάλας. Πάντιους. Σιγάλας για τον Κουλ. Το φάουλ από τον Μάρεϊ που δεν είχε και άλλη επιλογή εκεί. Θα στείλει τον Κουλ στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ρέισι Μάρεϊ. Που είναι και σήμερα άστοχος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σούτ έξω από τη γραμμή των 6-25. Ένα στα 3 έχει. Σιγάλας. Τη λέει με τον Κουλ και χαμογελάνε. Βλέπετε, ο Κουλ έχει 2,5 rebound ανά παιχνίδι, 10 συνολικά. Έχει πάρει ως τώρα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 33-41. Με 33-42, καθώς ευστοχή και στην δεύτερη βολή. Μάντσε. Σφύριγμα για φάουλ του Κάστρου. Από 4 τα ομαδικά για ΠΑΟΚ και Άρη. Καγκαλούδης. Μαυροκεφαλίδης πατώντας τη γραμμή των 6-25. Αστοχή το rebound το Μπρούερ. Ζώνη άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάντιους. Ο Μπρούερ από τον Κάστλ πήρε την μπάλα και ευστόχησε στο σουτ για 3 πόντους, 33-45. Ο Άρης ανεβάζει όλο ένα και περισσότερο τη διαφορά στους 12 πόντους τώρα, με τον Κόρεϊ Μπρούερ να έχει 2 στα 3 τρίποντα. Και τον Άρη συνολικά 5 στα 9. Καγκαλούδης θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει, το rebound από τον Πάντιους. Τον Εμπρέλεβιτς ζητάει εσπευσμένα time out. Εδώ είμαστε τώρα 2:55 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης που βρίσκει τις λύσεις όχι μόνο κοντά στο καλάθι, εκεί όπου κατά κύριο λόγο έπαιξε στην διάρκεια της πρώτης περίοδου, αλλά βρίσκει τις λύσεις και περιφερειακά με τα σουτ 3 πόντων από τον Μπρούερ και τον Πάντιους. Διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. 33-47 στο συν 14 ο Άρης δείχνει να μην αντιμετωπίζει σχεδόν κανένα πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ με τη μορφή που εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι και με την απόδοση που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ ο Ηλίας Ζούρος, ο οποίος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Εμείς απλά να σας δώσουμε μερικά στατιστικά στοιχεία. Εδώ βλέπετε στα τελευταία 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα το επιμέρους σκορ είναι 16-3 για τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος έχει 10 στις 10 βολές, 11 στα 15 τρίποντα, 5 στα 9 τρίποντα. Οι κίτρινοι έχουν πάρει 17 rebound, 14 αμυντικά και 3 επιθετικά. Έχουν κάνει μόλις 4 λάθη, έχουν μοιράσει 7 assist, έχουν κάνει 3 κλεψίματα. Νομίζω ότι αυτή η στατιστική εικόνα εξηγεί απόλυτα τον λόγο για τον οποίο ο Άρης έχει αυτή τη διαφορά των 14 πόντων. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει 6 στις 6 βολές, 6 στα 12 τρίποντα, 5 στα 14 τρίποντα, έχει πολύ καλύτερο ποσοστό νωρίτερα. Στη διάρκεια της δεύτερης περίοδου είναι αρκετά άστοχη παίκτος του ΠΑΟΚ έξω από τη γραμμή των 6-25. Τα rebound είναι μόλις 7, 6 αμυντικά, 1 επιθετικό, αλλά είναι 4, η assist είναι 7, το κλέψιμο 1. Το time out ολοκληρώθηκε. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Κωστή Πότσαρη σχετικά με τις οδηγίες του Πάνε Πρέλεβιτς.
Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας ενημερώσω, δεδομένου ότι από τον πάγκο του ΠΑΟΚ με παρακάλεσαν ότι ο προπονητής της ομάδας δεν θέλει να πλησιάζουμε από εδώ και στο εξής για να ακούμε το τι λέγεται σε κάθε time out. Ο Παναγιώτης Στεφάνου έχει να μας μεταφέρει οδηγίες του Ηλία Ζουρού. Έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δεν υπάρχει. Προς το παρόν τουλάχιστον στον πάγκο του Άρη, ο Ζούρος, ο οποίος μοίρασε για πρώτη φορά συγχαρητήρια στους παίκτες του από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τα μπράβο πηγαίναν και ερχόταν, και αυτό που επεσήμανε για αυτά τα τελευταία λεπτά είναι να μπορέσουν οι παίκτες του να κρατήσουν και τη διαφορά που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και θέλει αργές επιθέσεις. Κάστελ. Μπρούερ. Για τον Κουλ. Αυτός με το μαύρο κεφαλίδι. Θα ευστοχίσει για μία ακόμη φορά. Είναι περίπατος η φάση για τους παίκτες του Άρη όταν η μπάλα πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Η διαφορά ακόμη μεγαλύτερη, 33-49. Είναι απόλυτη η υπεροχή που έχει ο Άρης κοντά στο καλάθι. Βασιλιάδης θα ευστοχίσει ένα καλάθι με αίμα από τον Κώστα Βασιλιάδη. Όσο δύσκολο ήταν. Το σκορ 35-49. 90 δευτερόλεπτα τώρα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντιους για τον Κουλ. Αυτή τη φορά ο Μάρεϊ έκλεψε και έδωσε για τον Καγκαλούτη. Όπως για τον Μάντσε, τους πλησιάζει, σπρώχνει τον Πάντιους και κάνει επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Μάντσε. Φεύγει για να δώσει θέση στο Ζούγιοβιτς και βλέπετε καθαρά πως πρόκειται με το αριστερό του χέρι. Καθαρή περίπτωση επιθετικού φάουλ. Μπρούερ. Πάντιους θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει το rebound το μαύρο κεφαλίτης. Καγκαλούτης, απλώνει το χέρι του εκεί ο Κάστλ, βγάζει την μπάλα έξω. Καγκαλούτης για τον μαύρο κεφαλίτη. Ο Μάρεϊ, Καγκαλούτης. Ο Ζούγιοβιτς για τον μαύρο κεφαλίτη. Καλούδης και πάλι, τέλος επίθεσης και να ευστοχούσε, δεν θα μετρούσε το καλάθι. Πολύ καλή άμυνα από την πλευρά του Άρη και νέο time out, το οποίο νομίζω ότι πήρε για πάλι ο Πάνε Βρέλεβιτς, ο οποίος βλέπει να μην λειτουργεί τίποτα για την ομάδα του, αν και από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης το time out ήταν από τον Ηλία Ζούρο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει λειτουργία τέτοια που να μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη. Αντιθέτως, για τον Άρη όλα λειτουργούν, νομίζω, κατά πως τα έχει σχεδιάσει ο Ηλίας Ζούρος. Εδώ βλέπετε τον πίνακα με τα σούτ εντός παιδιάς για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει 12 στα 16 τίποτα, εκπληκτικό ποσοστό 75%. Η εξήγηση όμως είναι πολύ απλή. Μιλάμε για lay-up κατά κύριο λόγο. Καθώς η μπάλα περνάει πάρα πολύ συχνά κοντά στο καλάθι, περνούσε στη διάρκεια της πρώτης περίοδου για τον Wilkinson, ο οποίος πρόλαβε και έφτασε τους 12 πόντους με 6 στις 6 βολές και 3 στα 4 τίποτα. Στη διάρκεια της δεύτερης περίοδου περνάει για τον Κουλ, ο οποίος είναι αλάνθαστος, έχει 3 στα 3 τίποτα και 2 στις 2 βολές. Εκμεταλλεύεται ο Άρης κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό που όλοι περίμεναν ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, το γεγονός δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πρόβλημα στους ψηλούς εξαιτίας της απουσίας του Γένια, της απουσίας του Βουξάνοβιτς. Ο Άρης που όταν χρειάστηκε, όταν δεν ήταν εφικτό να περάσει μπάλα στους ψηλούς, αλλά να γίνουν κάποια σούτα από την περιφέρεια, και εκεί τα κατάφερε περίφημα με τον Πάτιους που έχει 2 στα 4 τρίποτα, αλλά και τον Μπρούερ που έχει 2 στα 4 τρίποτα και τον Μπρούερ που έχει 2 στα 3. Τρίποτα. Για να ακούσουμε τώρα τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πολύ γρήγορα για αυτή την τελευταία επίθεση, εντολές από τον Ζούρο να γυρίσει μπάλα, να εξαντληθεί όσο γίνεται περισσότερο χρόνος. Με τελικό αποδέκτη είτε τον Στάκ είτε τον Κουλ. Ο Στάκ, ο οποίος θα κάνει το σούτ, θα στοχίσει, προσπάθεια για το follow από τον Κουλ χωρίς επιτυχία. Και
και 8 δευτερόλεπτα τώρα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου που είναι στη διάθεση των παικτών του ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης θα στοχίσει, έρχεται για το follow ο Μαυροκεφαλίδης και έτσι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Σκορ 37-49 υπέρ του Άρη. Ο Άρης ο οποίος πηγαίνει με μια σημαντική διαφορά στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Μια διαφορά την οποία, όπως το έχουμε ήδη πει στην διάρκεια της μετάδοσής μας, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει στους ψηλούς και την εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Άρης πάντα χρειάστηκε το σούτ από την περιφέρεια, το είχε και αυτό, με συνέπεια να δημιουργήσει αυτή την διαφορά και να δείχνει ικανός για να είναι αυτός που θα οδηγήσει το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ την στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου με τα ποσοστά σε βολές δίποτα τρίποτα. Βλέπετε τα rebound, την πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει, σχεδόν διπλάσια, 19 έχει πάρει ο Άρης έναντι μόλις 10 του ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο, 49-37 προηγείται ο Άρης του ΠΑΟΚ. Πάμε στα στούντιο του Super Sports στην Αθήνα και θα είμαστε και πάλι μαζί σε μερικά λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 49-37 προηγείται από το πρώτο ημίχρονο ο Άρης, μια διαφορά την οποία πήρε με χαρακτηριστική ευκολία, επικεντρώνοντας το παιχνίδι του κοντά στα καλάθια, εκεί όπου υπάρχει και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, εκεί όπου έχει την υπεροπλία εξαιτίας του γεγονότος των απουσιών των ψηλών παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Άρης που πήρε πολλούς εύκολους πόντους κοντά στο καλάθι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το ποσοστό ευστοχίας του στα δίποντα, 12 στα 18, εκ των οποίων 12 εύστοχων σουτ για 2 πόντους. Τα περισσότερα λέει από ο Άρης που όταν χρειάστηκε να πάρει σκορ από την περιφέρεια τα κατάφερε εξίσου καλά, είχε καλά ποσοστά και έξω από την γραμμή των 6-25, όπου τελείωσε με 5 στα 10 τρίποντα το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις απέναντι στην άμυνα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρήκε λύσεις στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου μόνο από τον Ζούγιοβιτς, δεν βρήκε από τον Βασιλιάδη στο βαθμό που θα το περίμενε. Ο Βασιλιάδης, ο οποίος δείχνει και στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο σημερινό παιχνίδι ότι ταλαιπωρείται από αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, όπως συνέβη και στα περισσότερα από τα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά στην συνέχεια δεν ήταν το ίδιο. Εδώ βλέπετε την μονομαχία Ζούγιοβιτς Πάντιους. Μία στη μία βολή για τον Ζούγιοβιτς, δεν έχει εκτελέσει πολλές ο Πάντιους. 12 πόντους έχει πετύχει ο Ζούγιοβιτς, 12 και ο Πάντιους. Ένα rebound έχει πάρει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, 5 ο παίκτης του Άρη. Στα τρίποντα 3 στα 5 για τον Βλάντιμιρ Ζούγιοβιτς, 2 στα 4 για τον Νικολάη Πάντιους. Ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Εδώ στην μονομαχία Βασιλιάδη Μπρούερ, μία στη μία βολή από τον Βασιλιάδη, 2 στις 2 από τον Μπρούερ. 10 η πόντη του Βασιλιάδη, 8 του Μπρούερ. 2 rebound για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, 3 για τον παίκτη του Άρη και στα τρίποντα 1 στα 3 για τον Βασιλιάδη, 2 στα 3 για τον Κόρεϊ Μπρούερ. Οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν σιγά σιγά την προθέρμανσή τους για την τρίτη περίοδο. Οι διαιτητές έχουν επιστρέψει στο παρκέ και σε πολύ λίγο όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο αυτό που περιμένουμε πια να δούμε είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει αντίδραση στην κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε Μαυροκεφαλίδης και Κουλ, μία στη μία βολή για τον Μαυροκεφαλίδη, 2 στις 2 για τον Κουλ, 7 πόντι για τον Μαυροκεφαλίδη, 8 για τον Κουλ, 4 rebound για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, 1 για τον παίκτη του Άρη και στα δίποτα 3 στα 6 για τον Μαυροκεφαλίδη, 3 στα 4 για τον Κουλ. Παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάει κοντά στους προπονητές τους τώρα για να ακούσουν τις τελευταίες οδηγίες. Εδώ ο Πάνε Πρέλεβιτς με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πάνε Πρέλεβιτς που ψάχνει να βρει τις λύσεις, αλλά αυτό μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο για αυτόν, αφού ό,τι και να κάνει, τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα με τους ψηλούς, αυτή την δυνατότητα που έχουν οι παίκτες του Άρη να περνάνε την μπάλα κοντά στο καλάθι και να παίρνουν εύκολους πόντους, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ο coach του ΠΑΟΚ. Ποιος από την άλλη πλευρά βλέπει να μην είναι καλά και τα ποσοστά των παίκτων του στα σούτ από την περιφέρεια.
8 στα 16 τρίποντα είχε ο ΠΑΟΚ στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και 5 στα 14 τρίποντα. Οι διαιτητές καλούν κοντά τους τους παίκτες για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ με Ζούγιοβιτς, Μάντσε, Γκαγκαλούτη, Βασιλιάδη και Μαυροκεφαλίδη. Ο Άρης από την άλλη πλευρά με Σιγάλα, Μάντιους, Βίλκινσον, Στακ και Κάστλ. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πρώτες οδηγίες από τον Ηλία Ζούρο για αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν αλλάζει τίποτα, άλλωστε σύστημα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το βάρος θα πέσει και πάλι μέσα στη ρακέτα. Αυτό που ζήτησε επιπλέον ο κύριος Ζούρος είναι πια περισσότερη ηρεμία, ενώ ψάχνει περισσότερα πράγματα από τον Νικολάη Πάντιους στο μέτωπο του σκοραρίσματος. Εγώ απλά να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη διαφορά στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου που πήρε ο Άρης ήταν 18 πόντι, όταν προηγήθηκε 48-30. Ο Στακ τώρα που προσποιείται στο Μάντσε πλησιάζει και ευστοχή 37-51. Εδώ βλέπετε στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός Πανελλήνιος 42-36. Μαυροκεφαλίδης, Γκαγκαλούτης, Ζούγιοβιτς. Θα στοχίσει το επιθετικό rebound από τον Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος πιέζεται και χάνει την μπάλα. Ο Κάστιν τώρα. Ο Βίλκινσον θα στοχίσει. Μαζέψει την μπάλα ο Μαυροκεφαλίδης για να δώσει για τον Γκαγκαλούτη. Διακοπή τώρα, αφού υπάρχει ένας τραυματισμός του Σιγάλα. Βλέπετε εδώ, ο Γιώργος Σιγάλα με τον γιατρό του Άρη. Έχει χτυπήσει στο χέρι. Στη θέση του μπήκε ο Μπρούερ. Καγκαλούτης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Κάστελ στην συνέχεια έπεσε. Ζητάει φάουλ από τον Καγκαλούτη. Αλλά ο Ηλιόπουλος, ο διαιτητής που παρακολουθούσε τη φάση, θεώρησε ότι δεν υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης. Καγκαλούτης. Φάουλ του Κάστλ στον Ζούγιοβιτς. Στην επαναφορά θα είναι ο Καγκαλούτης, δύο φάουλ για τον Τέρελ Κάστλ. Βασιλιάδης για τον Μαυροκεφαλίδη, φτάνει στο lay-up 39-51. Μπρουέρ για τον Κάστλ. Βίλκινσον. Μπρουέρ. Σουτάρει για δύο. Αστοχή το rebound από κανέναν. Φάουλ του Ζούγιοβιτς στον Στακ. Στην επαναφορά ο Στακ για τον Βίλκινσον, αυτός για τον Μπρούερ. Ο Στακ με τον Βασιλιάδη, κανένα απολύτως πρόβλημα εκεί σε αυτό το mismatch υπέρ του Αμερικανού του Άρη. Το σκορ γίνεται 39-53, σταθερά κρατάει μια διαφορά πάνω από 10 πόντους ο Άρης. Αλλά περνάει κοντά στο καλάθι για τον Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος θα απαντήσει 41-53. Στακ. Έκλεψε ο Μαυροκεφαλίδης, ο Καγκαλούτης προσπαθεί να τρέξει, θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα πετύχει το καλάθι 43-53.
Ο Ηλίας Ζούρος θα ζητήσει αμέσως το time out, καθώς βλέπει να μειώνει την διαφορά ο ΠΑΟΚ στους 10 πόντους. Εδώ ξανά η τελευταία προσπάθεια από τον Γιάννη Καγκαλούτη. Τον πιέζει εκεί ο Κάστλ, αποφεύγει και τον Στακ και πετυχαίνει το καλάτι ο Γιάννης Καγκαλούτης. Το βλέπετε από μία ακόμη οπτική γωνία. Ένα καλάτι με το οποίο το σκορ έγινε 43-53. Ο Ηλίας Ζούρος για να κόψει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ ζήτησε αμέσως το time out. ΠΑΟΚ που έχει τώρα 11 στα 20 τίποτα, βελτίωσε έστω και λίγο το ποσοστό του στα σουτ 2 πόντων. Εδώ ο Πανεπρέλεβιτς, ο οποίος δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του. Είμαστε 7 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της τρίτης περιόδου, με την διαφορά να είναι τώρα στους 10 πόντους υπέρ του Άρη 43-53. Εγώ απλά να θυμίσω ότι μας ζητήθηκε από τον Πάνε Πρέλεπης να μην πλησιάζει ο συνάδελφος που βρίσκεται κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Κωστής Μπότσαρης, στα time out, οπότε δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε τις οδηγίες του προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου για να μάθουμε ποιες ήταν οι οδηγίες του Ηλίας Ζούρου στους παίκτες του Άρη. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι ο Ηλίας Ζούρος ζήτησε το time out περισσότερο για να επαναφέρει στην τάξη τους παίκτες του παρά για να τους δώσει κάποιες οδηγίες. Τους ρώτησε χαρακτηριστικά αν έχει τελειώσει το παιχνίδι και τους είπε ότι πρέπει να έχουν την ηρεμία που ζήτησε από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και να παίξουν έτσι όπως είπανε στα αποδυτήρια, τίποτα άλλο. Ο Στακ δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα στην πάσα του Μπρόερ και ο Καγκαλούδης τώρα για τον Μαυροκεφαλίδη. Πηγαίνει εκεί ο Κάστλ για να κέρδισει την μπάλα και ο Καγκαλούδης θα κάνει το φάουλ. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε πάρα πολύ γρήγορα την κατοχή που είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα. Και στην επαναφορά για τον Άρη θα είναι ο Πάτιος, ενώ εσείς βλέπετε πάλι το φάουλ του Καγκαλούδη στον Κάστλ και την αντίδραση του playmaker του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Για να ακούσουμε τον Κωστή Ποτσάρη. Ο Πάνε Πρέλεβιτς μετά από αυτή τη φάση, κοιτώντας τους συνεργάτες του, γύρισε και είπε παλεύουμε και μετά γυρνάμε και τους δίνουμε την μπάλα. Μάλιστα. Έκαναν εύκολα το λάθος όμως και οι παίκτες του Άρη από την δική τους πλευρά. Ο Βασιλιάδης τώρα, νέο λάθος. Απανωτά λάθη από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Άρης που έχει 9 λάθη, ο ΠΑΟΚ έχει 10. Πρέλεβης θα βάλει τον Ξανθόπουλο στην θέση του Μάντσε. Επαναφέρει ο Πάντιος για τον Wilkinson. Θα παρακαλούσα τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας ενημερώσει αν είναι εύκολο και για τον τραυματισμό του Σιγάλα, αν είναι κάποιος τραυματισμός που δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει το παιχνίδι. Σιγάλας που χτύπησε πριν από λίγο στο χέρι και τον απέσυρε στον πάγκο ο Ζούρος. Ξανθόπουλος τώρα. Ο Σπυρίδωνος διακόπτει το παιχνίδι. Ξέρω για ποιο λόγο. Α, για να σκοπιστεί το παρκέ στο σημείο που έπεσε ο Πάντιος πριν από λίγο. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, έχουμε νεότερα για τον τραυματισμό του Γιώργου Σιγκαλά. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εάν και εφόσον το θελήσει ο Ηλίας Ζούρος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Ξανθόπουλος. Βασιλιάδης. Καγκαλούδης για τον Μαυροκεφαλίδη. Καλή άμυνα εκεί από τον Wilkinson, αλλά είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ που έχει 8 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσει επίθεση. Αλλαγή για τους Γιβαντούχους, ο Μάρεϊ στην θέση του Καγκαλού. Ξανθόπουλος. Προσπάθησε να δώσει για τον Μαυροκεφαλίδη, πολλά χέρια. Αυτά του Πάντιους είναι που θα κρατήσουν τελικά την μπάλα. Wilkinson για τον Μπρούερ. Στακ. Ξανά ο Μπρούερ. Ο Κάστλ τώρα.
Ο Μπρούερ για 2 με εύστοχο 43-55. Και τον Άρη ολοφάνερο ότι έχει πολύ περισσότερες λύσεις από αυτές που διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Ξανθόπουλος. Ο Ζούγιοβιτς, φάουλ από τον Πάντιους. Ξανθόπουλος στην επαναφορά για τον Μάρεϊ. Αυτός για τον Ζούγιοβιτς. Ξανθόπουλος. Ο Μάρεϊ προσπαθεί να κλέψει ο Πάντιους και θα καταφέρνει. Θα φτάσει εύκολα στο κάρφωμα 43-57. Στο συν 14 ο Άρης. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ζούγιοβιτς για τον Μαύρο Κεφαλίτη. Κάρφωμα και φάουλ από τον Μπρούερ. Δικαιώμα και για μία βολή στον σέντερ του ΠΑΟΚ. Το σκορ 45-57. Εύστοχος ο Μαυροκεφαλίδης και στην βολή. Το σκορ γίνεται 46-57. Πάντιους για τον Κάστλ και αυτός τον Μπρούερ. Ο Στακ θα στοχίσει το rebound από τον Μαυροκεφαλίδη. Ξανθόπουλος για τον Ζούγιοβιτς. Και πάλι ο Ξανθόπουλος. Μάρεϊ, Ζούγιοβιτς. Θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη. Μπρούερ. Κάστλ, ο Μπρούερ, ο Κάστλ που σουτάρει για 3 και ευστοχή 46-60. Με 50% σουτάρει στα τρίποντα ο Άρης, εκπληκτικό ποσοστό. Ενώ πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό με το οποίο σουτάρει στα τρίποντα, 16-25, 64%. Ένα καλάθι από τον Ξανθόπουλο, 48-60. Κάστελ για τον Μπρούερ. Ξανθόπουλος προσπάθησε να κλέψει, αλλά πάλι στα χέρια του Μπρούερ. Ο Στακ τώρα. Ο Μπρούερ. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης για τον Άρη. Η κατοχή της μπάλας θα περάσει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλή αμυντική λειτουργία σε αυτή την φάση για την ομάδα του Πάνε Πρέλεβιτς. Καγκαλούδης επέστρεψε στην θέση του Ζούγιοβιτς, στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ επέστρεψε και ο Σιγάλα στην πεντάδα του Άρη στη θέση του Στακ και άλλη αλλαγή για τον Άρη ορφανός αντί του Μπρούερ. Και εδώ η αντίδραση του Ζούρου, καθώς έβλεπε να τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για την ομάδα του χωρίς να προλάβουν οι παίκτες του να εκδηλώσουν, να κάνουν ένα σουτ. Καγκαλούδης για τον Ξανθόπουλο, αυτός για τον Μαυροκεφαλίδη, θέλει να παίξει εκεί με τον Βίλγιουσον, αλλά θα του κλέψει την μπάλα ο Κάστρ. Ορφανός. Από τη φάλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Πάντιους. Έχει δικαίωμα για 2 βολές. Τρίτο φάουλ για τον Τρέισι Μάρι. Το time out τώρα. Ενώ έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από την λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα time out το οποίο ζήτησε ο Πάνε Πρέλεβιτς. Ο Άρης, ο οποίος εξακολουθεί να οδηγεί το παιχνίδι. Εξακολουθεί να ελέγχει το παιχνίδι απόλυτα. Με διαφορές σταθερά πάνω από τους 10 πόντους. Και χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από το ΠΑΟΚ παρά τα κάποια ξεσπάσματα των γηπεδούχων, τα οποία όμως δεν τους έχουν επιτρέψει
να κατεβάσουν την διαφορά περισσότερο, να την κατεβάσουν κάτω από τους 10 πόντους. Το καλύτερο που έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ είναι να μειώσει στους 10. Ο οποίος δεν έχει ρυθμό, δεν έχει λύσεις. Το κυριότερο απ' όλα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αμυντικά τον Άρη, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά του, ότι δεν μπορεί να σταματήσει τους αντιπάλους του στην άμυνά του. Έχει δεχτεί μετά από 27 λεπτά 60 πόντους και αυτό βεβαίως είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν του επιτρέπει να πάει το παιχνίδι εκεί που θα ήθελε. Ολοκλήρωσαν οι δύο προπονητές με τις οδηγίες προς τους παίκτες τους και εμείς ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Το time out στον πάγκο του Άρη αφαιρώθηκε περισσότερο με εντολές του Ηλία Ζούρου προς τον Τερέλ Κάστλ. Ο προπονητής του Άρη έχει παράπονα σαφώς από την κυκλοφορία της μπάλας στα τελευταία λεπτά. Έδωσε λοιπόν κάποιες ειδικές οδηγίες στον Κάστλ και σχεδίασε κάποια συστήματα στο πινακάκι του ώστε να ξεκλειδώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ και να μην χρειάζεται να μένει μπάλα στα χέρια των παικτών του Άρη όπως έγινε πριν από λίγο. Ο Πάντιος ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. Το σκορ έγινε 48-62, είδατε και τα στατιστικά του. Έχει φτάσει τους 16 πόντους. Ο Πάντιος με 2 στις 2 βολές, 4 στα 5 τίποτα, 2 στα 5 τρίποτα. Έχει πάρει 4 αμυντικά και ένα επιθετικό rebound. Έχει κάνει 2 λάθη, έχει δώσει 1 assist και έχει κάνει 5 κλεψίματα. Σπουδαία δουλειά απόψε από τον Νικολάη Πάντιος για τον Άρη. Πάντιος για τον Wilkinson, αυτός για τον Σιγάλα. Wilkinson θα τον κόψει εντυπωσιακά ο μαυροκεφαλίτης. Για Καλούδης, για τον Βασιλιάδη και 50-62. Ορφανός. Σιγάλας. Ορφανός. Wilkinson και πάλι ορφανός που βρίσκει τον διάδρομο αλλά τελικά βγάζει έξω την μπάλα για ένα άστοχο σούτ από τον Σιγάλα. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Πάντιους. Πάντιους που έφτασε τα 3 φάουλ και 4ο ομαδικό για τον Άρη στην τρίτη περίοδο. Γιωργίτσης μπήκε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στη θέση του Μάρεϊ. Ο Βασιλιάδης στην επαναφορά για τον Ξανθόπουλο. Βασιλιάδης. Ξανθόπουλος. Καγκαλούντης. Θα βγάλει έξω για τον Ξανθόπουλο. Αυτός θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Μαυροκεφαλίδη. Και καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Το 4ο επιθετικό rebound ήταν αυτό για τους γηπεδούχους, όσοι έχουν πάρει και οι φιλοξενούμενοι. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι πήραν όμως τώρα και το 5ο, ώστε να τους δοθεί δυνατότητα για μία ακόμη επίθεση. Γεωργίτσης για 3. Άστοχος. 70 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το 62-50 για τον Άρη παραμένει. Ενώ ο Ζούρος έβαλε τον Γκουλ αντί του Wilkinson. Ορφανός. Πάντα ορφανός. Έξω για τον Πάντιους. Αυτό σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Ξανθόπουλος. Καγκαλούδης. Μαυροκεφαλίδης για 3. Θα ευστοχίσει και να, που ύστερα από πολλή ώρα η διαφορά κατεβαίνει κάτω από τους 10, στους 9 συγκεκριμένα, 53-62 με τον Μαυροκεφαλίδη που έχει φτάσει τους 17 πόντους. Και είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης για τον ΠΑΟΚ τώρα στο παιχνίδι. Ορφανός που θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει, επιθετικό rebound από τον Πάντιους, σφύριγμα από τον Καρούση για επιθετικό φάουλ του Νικολάη Πάντιους. Είναι στον Γκουλ το φάουλ.
Στον Κουλ, ναι. Κάτι περισσότερο από 12 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Εδώ βλέπετε το φάουλ είναι από τον Κουλ. Το βλέπετε καθαρά στον Γιώργιτς. Εδώ μεταξύ οι διαιτητές έχουν γράψει δεύτερη παρατήρηση στο φιλό αγώνα για τα υβριστικά συνθήματα. Και στην επαναφορά τώρα ο Βασιλιάδης, Μαυροκεφαλίδης και Καγκαλούδης, ενώ έχουν μπει Κάστιλ και Ασημακόπουλος στη μετάδοση του Άρη. Καγκαλούδης μπερδεύτηκε, ο Ασημακόπουλος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, που είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. 4 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου και αλλαγή για τον Άριο Χαριτόπουλος αντί του Κουλ. Ενώ θα βάλει και ο Πρέλεβιτς τον Μάντσε αντί του Γεωργίτσι. Στην επαναφορά ο Καγκαλούδης για τον Μαυροκεφαλίδη, αυτός για τον Βασιλιάδη το σουτ για 3, είναι άστοχος. 53-62, έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. Πάμε για διαφημίσεις στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Το Νοέμβριο στα... Στην ΠΑΟΚ Sports Arena και πάλι, όπως βλέπετε, η τρίτη περίοδος είναι η μοναδική στην οποία αναδείχθηκε νικητής ο ΠΑΟΚ. 16-13 στις δύο πρώτες. Ο Άρης ήταν μπροστά στο σκορ, αυτό σε ό,τι αφορά το επιμέρους, έτσι, γιατί στο σκορ του παιχνιδιού ο Άρης είναι που προηγείται 62-53. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη φορά εδώ και αρκετή ώρα που κατέβασε τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Πάμε λοιπόν για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ο Καγκαλούδης για 3 αστοχή, ο Βασιλιάδης κερδίζει το επιθετικό rebound και ο Κάστιλ, όχι ο Μπρούερ, είναι αυτός που θα του κάνει το φάουλ. Ο Άρης ο οποίος δείχνει να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στην άμυνά του από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά. Προβλήματα τα οποία εκφράζονται και με τα επιθετικά rebound που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, τα οποία είναι 6 τώρα έναντι 4 του Άρη. Για να ακούσουμε όμως τον Παναγιώτη Στεφάνου για τις οδηγίες του Ηλία Ζούρου πριν από το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Παναγιώτη. Για αυτό τον λόγο, Δημήτρη, ίσως ο Ηλία Ζούρος επέλεξε να βάλει τον Αλεξάνδρ Κούλ σε αυτό το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, επισημένοντάς το ότι θέλει από αυτόν rebound. Μπρούερ δοκιμάζει για 3 το rebound από τον Ασημακόπουλο τελικά, που δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα ο Μαυροκεφαλίδης. Κάστη. Κουλ για τον Στακ, φάουλ από τον Γεωργίτση και δικαίωμα για 2 βολές στον Ράιαν Στακ. Ξαντόπουλος στη θέση του Καγκαλούδη. Και εδώ ξανά η φάση στην οποία κέρδισε σωστά το φάουλ από τον Γεωργίτση. Η αντίδραση του Ηλία Ζούρου, ο οποίος περίμενε ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, να πετύχει και το καλάθι ο παίκτης του. Να έχει δηλαδή την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Στακ, το 53-62 παραμένει. Τώρα αφού ευστοχεί στη δεύτερη βολή. Εδώ βλέπετε στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός προηγείται 71-53 του Πανελληνίου. Ξανθόπουλος. Μαυροκεφαλίδης, η προσποίηση, θα κερδίσει το φάουλ αφού πήδηξαν εκεί Στακ και Κουλ για να τον σταματήσουν. Για να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το φάουλ, στο Κουλ. Τρίτο φάουλ και για τον Αλεξάνδερ Κουλ. Και δικαίωμα στον Μαυροκεφαλίδη για 2 βολές. Ο Κεφαλίδης που αστοχεί στην πρώτη βολή, το 53-63 παραμένει.
Ευστοχή στη δεύτερη 54-63. Μπρούερ. Ασημακόπουλος. Ξανά στον Μπρούερ. Ο σουτάρι για 3, το rebound από τον Γεωργίτση τελικά. Ξανθόπουλος τώρα για τον Γεωργίτση, αυτός τον Μαυροκεφαλίδη θα τον κόψει ο Κουλ. Νομίζω ότι ο Σπυρίδωνος δείχνει πως μετράει το καλάτι. Ναι, και ήταν αχρίαστη η διαμαρτυρία του Πρέλεβιτς, ο οποίος κόντεψε να φτάσει στον πάγκο του Άρη. Προφανώς δεν είχε δει τον Σπυρίδωνος, ο οποίος έδειχνε ότι μετράει το καλάτι. Το σκορ έχει γίνει 56-63, ο ΠΑΟΚ μειώνει ακόμη περισσότερο στους 7 και εσείς ξαναβλέπετε τη φάση πως αφήνει την μπάλα η οποία χτυπάει στο ταπλό από το lay-up του Μαυροκεφαλίδη μετά την κόβει ο Κουλ και σωστά βεβαίως ο διαιτητής έδειξε ότι μετράει το καλάτι. 8 λεπτά ακόμη για το τέλος, ο Κάστη θα κάνει τώρα επιθετικό φάουλ στον Ξανθόπουλο. Βλέπετε τον Ξανθόπουλο ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Χτύπησε προφανώς με τον αγώνα του ο Μπρούερ και σπευσμένα ζητάει το time-out ο Ηλίας Ζούρος, καθώς η διαφορά θα έχει μειωθεί στους 7 και η μπάλα θα είναι στην κατοχή των παιχτών του ΠΑΟΚ σε μια ευκαιρία να μειώσουν ακόμη περισσότερο. Εδώ το φάουλ, το επιθετικό φάουλ από τον Κάστη, ξεκάθαρο νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσει κανείς. Το παιχνίδι δείχνει να αποκτά και πάλι ενδιαφέρον, διότι στο μεγαλύτερο διάστημά του μέχρι τώρα, με δεδομένο το σταθερό προβάδισμα που είχε ο Άρης και αυτή την διαφορά που ήταν συνήθως πάνω από τους 10 πόντους, έδειχνε να γέρνει με άνεση προς την πλευρά του. Φαίνεται όμως ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθειά τους. Δεν έχουν πετάξει τις ελπίδες τους, αλλά θέλουν να διεκδικήσουν κάθε πιθανότητα που υπάρχει για αυτούς. Εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ που ακούνε τις οδηγίες του Πάνε Πρέλεπης, ενώ βλέπετε όρθιους με τις φόρμες αριστερά τον Βουξάνοβιτς και δεξιά έχει φύγει τώρα από το πλάνο τον Χένιακ, κάτος ο Κροάτης. Δύο παίκτες που δεν μπορεί να έχει στην διάθεσή του για το σημερινό παιχνίδι ο Πάνε Πρέλεπης. ΠΑΟΚ επέστρεψε στο παρκέ με Μαυροκεφαλίδη, Ξανθόπουλο, Μάρεϊ, Ζούγιοβιτς και Βασιλιάδη. Τώρα επιστρέφει και ο Άρης με Στακ, Βίλκινσον, Μπρούερ, Κάστουλ και Ασημακόπουλο και εμείς ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνη. Επουδενή λόγο, Ηλίας Ζούρος δεν θέλει να πιάσει πανικό στους παίκτες του, γι' αυτό τον λόγο πήρε το time out, για να τους ηρεμήσει, να τους εμψυχώσει και να τους πει ότι λείπουν πόντι στα τελευταία λεπτά, πόντους τους οποίους θα ψάξει να βρει είτε από τον Αντώνη Ασημακόπουλο, από τον οποίο ζήτησε εγρήγορση, είτε από τον Κόρι Μπρούερ, είτε μέσα από τη ρακέτα από το Στακ. Ο Μάρεϊ έκανε λάθος στην επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ και τώρα ο Μπρούερ για τον Ασημακόπουλο που σουτάρει για 3, Σέρμπολ, Ξανθόπουλος θα μαζέψει την μπάλα, προσπαθεί να τρέξει τον εμβιδιασμό τώρα, αλλά έχουν γυρίσει παίκτες του Άρη. Ξανθόπουλος έξω για τον Μάρεϊ, ως για τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Βαλίδης θέλει να παίξει εκεί με τον Βίλκινσον, ως πίεσης, γυρνάει και με το αριστερό χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάτι. Στους 5 τώρα η διαφορά, 58-63. Με τον Μαυροκεφαλίδη να έχει φτάσει στους 22 πόντους και να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα του Ξανθόπουλου, τέταρτο φάουλ για τον playmaker του ΠΑΟΚ. Ο Ζούρος βγάζει τον Ασημακόπουλο και βάζει τον Πάντιους. Στην επαναφορά θα είναι ο Κάστλ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κάστλ. Υπάρχει φάουλ, το οποίο δίνει δικαίωμα για 2 βολές. Τέταρτο φάουλ και για τον Μάρεϊ. Ο παίκτες του ΠΑΟΚ με 4 φάουλ, ο Ξανθόπουλος και ο Μάρεϊ. Ενώ από τον Άρη υπάρχουν 4 παίκτες με 3 φάουλ.
και είναι ο Κάστελ, είναι ο Μπρούερ, είναι ο Κουλ, όπως επίσης και ο Πάντους. Εξόξιος η πρώτη βολή ο Κάστελ, το σκορ έγινε 58-64 και 58-65 τώρα. Γκαγκαλούδης. Μαυροκεφαλίδης για τον Ζούγιοβιτς. Με τον Πάντιους, ο Μαυροκεφαλίδης που σουτάρει τώρα για 3, αστοχή. Το ριμπάουν τον Πάντιους και η μπάλα στα χέρια του Τέρελ Κάστελ. Πάντιους. Βίλκινσον προσπάθησε να κλέψει ο Μαυροκεφαλίδης. Κρατάει ο Βίλκινσον και πλησιάζει. Φτάνει στο lay-up αστοχή. Το ριμπάουν από τον Γκαγκαλούδη. Και όσο έχει πατήσει γραμμή όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Μάντσε στην θέση του Μαρή. Εδώ ξανά η φάση την οποία βλέπετε. Πατάει τη γραμμή. Ελάχιστα νομίζω. Πάντως ο διαιτητής έκρινε ότι η μπάλα θα πρέπει να δοθεί υπέρ του άλλη. Ο Μπρούερ τώρα. Υπάρχει προς πίσω. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Οι οποίοι έφτασαν τα 12 λάθια, ενώ εκτός του ΠΑΟΚ έχουν 16. Το βλέπετε και στην σχετική κάρτα. Μάντσε. Ο Ζούγιοβιτς για 3. Το rebound από τον Μπρούερ. ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 6 στα 23 τρίποτα. Πολύ άστοχος έξω από τη γραμμή των 6-25. Στακ. Πάντιους. Ο Μπρούερ για τον Στακ. Πώς θα βγάλει έξω στον Πάντιους. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ενώ ακυρώνει και ο Πρέλεβης το time out που είχε ζητήσει. 5,5 λεπτά για το τέλος. Με την διαφορά για τον Άρη να είναι στους 7 πόντους, 58-65. Γκαγκαλούδης. Μαυροκεφαλίδης με τον Βίλκινσον προσπαθεί να γυρίσει, βγάζει στο Μάντσε, το σουτάρει για 3, είναι άστοχος και η μπάλα στα χέρια του Βίλκινσον. Πάοκ επιμένει με τα σουτ από μέση και μακρινή κυρίως απόσταση, σούτα όμως τα οποία είναι άστοχα. Άλλο ένα κλέψιμο από τον Μάντσε τώρα και τον Γκαγκαλούδη. Μάντσε και ξανά Γκαγκαλούδης. Γκαγκαλούδης που θέλει να διεισδύσει και κερδίζει το φάουλ από το Στακ. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη, ενώ 3 έχει ο φάουλ. Στα 3 φάουλ έφτασε και ο Βίλκινσον. Μάντσε. Γκαγκαλούδης. Θέλει να πλησιάσει. Φάουλ από τον Βίλκινσον. Τέταρτο τώρα για τον Αμερικανό του Άρη. Και δικαίωμα για 2 βολές τον Γιάννη Γκαγκαλούδη. Γκαγκαλούδης που ευστοχή στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 59-65. Και 60-65 τώρα. Ο Άρης ύστερα από 5,5 περίπου λεπτά στην τρίτη περίοδο έχει πετύχει μόνο 3 πόντους. Γκάλας μπήκε στη θέση του Μπρούερ, στην πεντάδα του Άρη. Κάστελ. Βίλκινσον για τον Στακ. Κρατάει τον Βίλκινσον στην πεντάδα. Ο Ζούρος, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός έχει φτάσει τα 4 φάουλ και φάουλ τώρα
από τον Μαύρο Κεφαλίδη που φτάνει τα 3. Βλέπετε εδώ στα τελευταία 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα το επιμέρους σκορ είναι 12-14 υπέρ του ΠΑΟΚ. Wilkinson για 3, το rebound από τον Γκαγκαλούδη. Πάσα για τον Μαυροκεφαλίτη, θα φτάσει στο lay-up 62-65. Όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε. 4 λεπτά πριν από το τέλος ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 3. Κάστελ. Σιγάλας για τον Wilkinson, η προσποίηση θα στοχίσει, rebound από τον Wilkinson και το καλάθι 62-67. Καγκαλούτης φτάνει μέχρι το lay-up, αστοχή, προσπαθεί για το επιθετικό rebound το οποίο θα κερδίσει ο Μάντσε και καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης για το Μαυροκεφαλίδη, εύκολη δουλειά, 64-67. Ο Μαυροκεφαλίδης που έφτασε τους 26 πόντους. Σιγάλας. Στακ. Κάστλ. Wilkinson για τον Σιγάλα, ο οποίος παίρνει την εσωτερική από τον Βασιλιάδη και πετυχαίνει το καλάθι 64-69. Αλλαγές, ο Μπρούερ στην θέση του Στακ και ο Ξανθόπουλος στη θέση του Βασιλιάδη. Τον οποίο έχω την εντύπωση ότι βγάζει ο Πάνε Πρέλεβιτς για να του δώσει τη δυνατότητα να πάρει κάποιες ανάσες. Μάντσε. Μαυροκεφαλίτης. Ξανθόπουλος. Καγκαλούτης, 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Ο Καγκαλούτης θέλει να πάει στο lay-up, θα το κόψει ο Wilkinson και τώρα μένουν 2 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ για να εκδηλώσει η επίθεση. Πρέλεβιτς βάζει τον Μάρεϊ στην θέση του Ζόγιοβιτς. Καγκαλούτης για τον Μάντσε, το follow από τον Μαυροκεφαλίδη, 66-69. Μεγάλο παιχνίδι από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια αντεπίθεσης την οποία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Έχουμε φτάσει 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άριστος συν 3, 69-66. Μαυροκεφαλίδης προσπαθεί να κόψει, αλλά είναι έξω, είναι για τον Άρη που έχει 7 δευτερόλεπτα. Και ξαναβάζει τον Ζούγιοβιτς στην θέση του Μάντσε ο Πρέλεβιτς. Wilkinson για τον Μπρούερ. Wilkinson, έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Καρούσης. Ενώ έχουμε διαμαρτυρίες από τον Ηλία Ζούρο, ο λόγος στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, ο λόγος είναι προφανής. Ζητά επιτακτικά ο Ηλίας Ζούρος να μετρήσει το καλάθι, κάτι το οποίο αρνείται. Για να δούμε. Για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Όχι, έχει τελειώσει ο χρόνος, είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών. Ζόγιοβιτς, 1-47 πριν από το τέλος, ο Ξανθόπουλος για τον Καγκαλούτη. Πάω έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει ακόμη περισσότερο ή και να ισοφαρίσει. Ο Ζόγιοβιτς για τον Μαυροκεφαλίδη, ο Μάρεϊ που σουτάρει για 3, είναι εύστοχος, 69 όλα, 93 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Όπως το προβλέψαμε, συγκλονιστικό φινάλε σε ένα παιχνίδι που δεν φαινόταν, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Μπρούερ, ο οποίος σουτάρει για 2, αστοχή, το rebound ο Ζούγιοβιτς. Και η μπάλα στα χέρια του Καγκαλούτη, 70 δευτερόλεπτα ακόμη. Για να δούμε
ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη στο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. ΠΑΟΚ που με την πολύ μεγάλη αντεπίθεση έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Λάθος τώρα, καθώς ο Μαυροκεφαλίδης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία περνάει στην κατοχή των παικτών του Άρη. 45 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος. Κάστε. Μπρούερ. Προσπαθεί να κλέψει και ο Ξανθόπουλος και τα καταφέρνει. Κερδίζει και το φάουλ αντιαθλητικό από τον Μπρούερ. Δικαίωμα για δύο βολές και η μπάλα θα είναι στη συνέχεια απ' έξω για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πανηγυρίζουν και συγχαίρουν τον Ξανθόπουλο για αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε τι γίνεται και στις κερκίδες, μοιάζει απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι, να το φέρει στην ισοπαλία και τώρα να έχει την ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα και να αποκτήσει πιθανότητες για να είναι αυτός ο νικητής. Κοιτάτε ξανά τη φάση στην οποία ο Μπρούερ έκανε το αντιαθλητικό φάουλ στον Ξανθόπουλο. Στο μεταξύ έχουμε time out. Οι τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές, τους παίκτες τους για αυτά τα 33 δευτερόλεπτα τα οποία μένουν μέχρι το τέλος του παιχνίδιου. 33 δευτερόλεπτα στη διάρκεια των οποίων θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα μπορέσει να φτάσει στη νίκη. Πάντως το εντυπωσιακό στοιχείο στο παιχνίδι σίγουρα είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Βλέπετε εδώ στα τελευταία 12 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, 21-8 το επιμέρους σκορ για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα διάστημα όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε αυτή τη μεγάλη αντεπίθεση, σε ένα διάστημα στο οποίο ο Άρης έδειξε να καταραίει. Οι δύο προπονητές εξακολουθούν να δίνουν οδηγίες στους παίκτες τους. Ο Ηλίας Ζούρος έχει ολοκληρώσει και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Στεφάνου για να μάθουμε ποιες ήταν οι οδηγίες του προπονητή του Άρη. Παναγιώτη. Από τα λίγα που κατάφερα να ακούσω, Δημήτρη, ο Ηλίας Ζούρος ζήτησε πιεστική άμυνα σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα και αν είναι δυνατόν η μπάλα να πηγαίνει στον Wilkinson. Εσείς βλέπετε το μεγάλο πρωταγωνιστή από την πλευρά του ΠΑΟΚ, τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη με τους 28 πόντους. Και τώρα ο Ξανθόπουλος έτοιμος για τις βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη, το 69-69 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε να δώσει ένα προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ξανθόπουλος, η μπάλα είναι απ' έξω και είναι για τον ΠΑΟΚ. Ύστερα από το αντιαθλητικό φάουλ. Καρούσης περιμένει, καθώς ο Κάστλ πιέζει τον Καγκαλούδη. Έγινε τώρα η επαναφορά από τον Ξανθόπουλο για τον Καγκαλούδη. Μάρεϊ. Παίκτης που ισοφάρισε με το σου τριών πόντων για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Ζούγιοβιτς. Πάντα Ζούγιοβιτς με τον Επάτιους. Ο Μαυροκεφαλίδης για δύο θα στοχίσει το rebound από τον Ξανθόπουλο που γύρισε την μπάλα για τον Μάρεϊ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Καγκαλούδης για τρεις. Είναι άστοχος και το παιχνίδι. Να δούμε το σου του Μάρεϊ. Όχι, θα πάει στην παράταση. Θα έχουμε παράταση λοιπόν. 69 όλα. Αυτό είναι το σκορ για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία και με τις βολές του Ξανθόπουλου και με το σούτ από τον Γκαγκαλούδη, αλλά και νωρίτερα με το σούτ από τον Μαυροκεφαλίδη. Είχε τις ευκαιρίες για να κερδίσει το παιχνίδι, όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει κάποια από αυτές τις ευκαιρίες. Πάμε λοιπόν για την παράταση, πεντάλεπτη παράταση. Μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε για την παράταση του παιχνιδιού. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena και πάλι, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η παράταση. Ο ΠΑΟΚ από εκεί που έδειχνε να μην έχει καμία τύχη στο παιχνίδι, όχι απλά ξεκίνησε και έφερε εις πέρας μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση, αλλά έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει υπέρ του το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, με τις δύο χαμένες βολές από τον Ξανθόπουλο και στη συνέχεια τα σούτα από τον Μαυροκεφαλίδη και τον Καγκαλούδη. Παράταση τώρα. Ο Άρης με τον Μπρούερ. Κάτι έχει να μας μεταφέρει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Παναγιώτη, σε ακούμε. Απλά να σας μεταφέρω ότι πριν από τις εντολές του Ηλία Ζούρη υπήρξε παρέμβαση από τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος απευθυνόμενος στους συμπαίκτες του τους τόνισε πως τώρα το παιχνίδι θέλει καρδιά, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει άγχος, ενώ κατά τη διάρκεια των εντολών ο Ηλίας Ζούρος ζήτησε από τον Κόρεϊ Μπρούερ
να αναλάβει ρόλο ηγέτη για αυτά τα έξτρα 5 λεπτά. Καλάθι και φάουλ από τον Wilkinson. Το σκορ έχει γίνει 71-69 για τον Άρη και δικαίωμα για μία βολή στον Mike Wilkinson, ενώ ο Μαρέι έφτασε τα 5 φάουλ και αποσύρεται στον πάγκο χωρίς να έχει δικαίωμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Μαρέι που με το δικό του τρίποντο ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 69-69. Καρούσης κάτι λέει στον Σιγκάλα τώρα και δίνει την μπάλα στον Wilkinson για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. Εύστοχος και στην βολή ο Wilkinson, 72-69 για τον Άρη. Και αλλαγή. Θα περάσει ο Μπρούερ στην θέση του Ορφανού. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει στην γραμματεία, κάτι λέει ο Κομισάριος, δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί ο Κωστής Μπότσαρης. Τι μπορεί να συμβαίνει, Κωστής, ακούμε. Ναι, Δημήτρη, το πρόβλημα είναι με τις αλλαγές, καθώς και μια διαφωνία ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Ζούρος, ήθελε ο Μπρούερ να περάσει το παιχνίδι μετά την εξέλιξη της φάσης και μάλιστα είπε στη γραμματεία, σας είπα μετά, και γι' αυτό το λόγο πήγε να ξανακάνει την ίδια αλλαγή, να περάσει δηλαδή τον παίκτη που απέσυρε κατευθείαν στο παιχνίδι, κάτι που δεν γινόταν, επισημάνθηκε από την γραμματεία στους διαιτητές και δόθηκε τέλος αυτό το μίνι πρόβλημα. Ο Σιωβιτς τώρα που προσποιείται θα τον κόψει ο Σιγκάλας, θα πάρει το rebound ο Πάντιους και θα δώσει για τον Κάστλ. 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για το τέλος της παράτασης. Μπρούερ, Σιγκάλας, Πάντιους, Wilkinson που γυρίζει αστοχή το rebound από τον Βασιλιάδη και τώρα ο Καγκαλούδης. Μάντσε, Βασιλιάδης, Μαυροκεφαλίδης θέλει να παίξει εκεί με τον Wilkinson καθώς δεν μπορεί ο Wilkinson να πιέσει και ιδιαίτερα που έχει 4 φάουλ. Θα ευστοχήσει ο Μαυροκεφαλίδης, στο σκορ γίνεται 71-72, έχει φτάσει τους 30 πόντους. Μπρούερ, Κάστελ, παίρνει την εσωτερική και το φάουλ από τον Μάντσε, δικαίωμα για δύο βολές στον Τέρελ Κάστελ. Ο Ζούρος θα βάλει τον Στακ και θα βγάλει τον Wilkinson. Ο Κάστλ άστοχος στην πρώτη βολή, το 71-72 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη, 71-73. 3,5 λεπτά για το τέλος της παράτασης. Μαυροκεφαλίτης, Ζούγιοβιτς, Βασιλιάδης και Καγκαλούδης. Μαυροκεφαλίτης, Ζούγιοβιτς. Βγαίνει από τα σκρίν ο Καγκαλούδης και παίρνει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Ο Βασιλιάδης θα ευστοχήσει στο σουτ για 3 πόντους. Όμως δεν θα μετρήσει το καλάθι από νωρίτερα. Υπάρχει σφύριγμα από τον Καρούση για φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Ο Μαυροκεφαλίδης που φτάνει έτσι στα 4 φάουλ και αυτός. Μπρούερ. Κάστλ. Ο Στακ για τον Πάντιους. Κάστλ για τον Μπρούερ. Πάντα Μπρούερ, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Άρη. Υπάρχει τώρα επιθετικό φάουλ από το Στάκ σε μια παρόμοια φάση με την προηγούμενη όπου χρεώθηκε το επιθετικό φάουλ ο Μαυροκεφαλίδης. Τώρα το χρεώνεται ο Ράιαν Στάκ. Και βλέπετε την αντίδραση του Ηλία Ζούρου. 2:48 για το τέλος. 71-73 προηγείται ο Άρης. Μαυροκεφαλίτης. Καγκαλούδης. Βασιλιάδης πλησιάζει, φτάνει στο lay-up. 73 όλα. Μπρούερ.
Κάστλ. Προσπάθησε να κλέψει ο Γκαγκαλούδης χωρίς επιτυχία. Ο Κάστλ ευστόχησε στο σουτ που επιχείρησε. 73-75. Μαύρο κεφαλίτης. Ζούγιοβιτς. Γκαγκαλούδης. Ο Μάντσε. Το σουτ για δύο. Η προσπάθεια για follow από τον Βασιλιάδη χωρίς επιτυχία. Το rebound από τον Σιγκάλα. Και τώρα ο Μπρούερ. Πάντιους και Σιγκάλας. Κάστλ. Μπρούερ. Κοστάρια 3 αστοχή. Το rebound ο Μαυροκεφαλίτης. Και τώρα ο Γκαγκαλούδης. 85 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος. Ζόγιοβιτς για τον Γκαγκαλούδη. Ξανά ο Ζόγιοβιτς. Ποιος πιέζεται από το Σιγκάλα. Έρχεται ο Μάντσε να κάνει το σούτ για 3 και να ευστοχίσει. 76-75 με το εύστοχο σούτ 3 πόντων από τον Μάριαν Μάντσε. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, προβάδισμα στο παιχνίδι. Κάστλ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ τώρα από τον Μάντσε για το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Τέρελ Κάστλ έτοιμος για τις βολές. Εσείς βλέπετε τον Ηλία Ζούρο. Κάστλ, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 76 όλα. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 76-77. Γκαγκαλούδης. Μάντσε. Ζούγιοβιτς. Μάντσε με τον Σιγκάλα. Πάντα ο Μάντσε, προσπαθεί ο Κάστλ να του κλέψει την μπάλα. Μπερδεύονται όλοι, η μπάλα φτάνει στο Μάντσε που αστοχεί, προσπαθεί για το επιθετικό rebound. Και η μπάλα είναι για ποιον, για τον ΠΑΟΚ. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και time out που ζητάει αμέσως ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Βλέπετε τους παίκτες του Άρη εδώ. 76-77 το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και με την μπάλα να είναι αμέσως μετά το time out για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Παίκτες του ΠΑΟΚ εδώ. Ακούνε τις οδηγίες του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, ένα παιχνίδι για το οποίο επαναλαμβάνω ουδής μπορούσε να προβλέψει ότι θα εξελιχθεί έτσι με βάση την εικόνα που μας είχαν δώσει οι δύο ομάδες στην διάρκεια των τριών πρώτων περιόδων του παιχνιδιού. Όταν ο Άρης έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση, έδειχνε να έχει πλέον εκτήματα τα οποία ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, όμως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση από τα τέλη της τρίτης περιόδου και ιδιαίτερα στην διάρκεια της τέταρτης περιόδου, σε μια στιγμή που ο Άρης έδειχνε να καταραίει, το εκμεταλλεύτηκε απόλυτα αυτό ο ΠΑΟΚ, έφτασε το παιχνίδι στην ισοπαλία, είχε την ευκαιρία ακόμη και να το τελειώσει υπέρ του, μια ευκαιρία την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε και τώρα είμαστε 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με το παιχνίδι να κρέμεται σε μια κλωστή. Οι διαιτές φυρίζουν για να ολοκληρωθεί το time out και να επιστρέψουν οι παίκτες. Εδώ βλέπετε τα τίποτα για τον ΠΑΟΚ, 21-39, 53%, 20-34% για τον Άρη, 58%. Ο ΠΑΟΚ με Μαυροκεφαλίτη, Γκαγκαλούτη, Βασιλιάδη, Ξανθόπουλο και Ζούγιοβιτς. Ο Άρης με Σιγκάλα, Στακ, Κάστελ, Μπρούερ και Πάντιους. Και στην επαναφορά ο Γκαγκαλούδης. Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος, ο Ζούγιοβιτς για τον Γκαγκαλούδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ επίθεση. Γκαγκαλούδης ο οποίος πλησιάζει, κόβεται από Σιγκάλα και Στακ. Ενώ ο Σιγκάλας κάτι λέει στον Γκαγκαλούδη. Ο Πάντιους ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα. Ο Άριστα είναι ο νικητής της αναμέτρησης. 76-79, αν και η
υπάρχει χρόνος, ας μην βιαζόμαστε. Νομίζω ότι είχε τελειώσει. Ο Βασιλιάδης πετάει την μπάλα από μακριά. Τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα οριστικοποιείται η αναμέτρηση με τον Άρη να είναι ο μεγάλος νικητής. Καθώς ο Σιγκάλας που τον βλέπετε τώρα να πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του ήταν αυτός που έκοψε τον Καγκαλούδη στην τελευταία επιθετική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης λοιπόν φτάνει στην νίκη. Το τελικό σκορ είναι 79-76. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτή την αντεπίθεση που ξεκίνησε από τα τέλη της τρίτης περίοδου, παρά το γεγονός ότι είχε τις ευκαιρίες. Ο Άρης σε αυτά τα κρίσιμα τελευταία λεπτά της παράτασης έδειξε να είναι πιο ουσιαστικός, πιο ψύχρεμος και πιο αποτελεσματικός, με συνέπεια να φτάσει στην νίκη. 79-76 το τελικό σκορ στη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Εδώ βλέπετε και τα στατιστικά. Ο ΠΑΟΚ είχε 10 στις 13 βολές, 21 στα 39 τρίποντα, 8 στα 27 τρίποντα. Ο Άρης 19 στα 21, 19 στις 21 βολές, 21 στα 35 τρίποντα, 6 στα 20 τρίποντα. Στα rebound 33-29, ενώ μέχρι και τη στιγμή που ξεκίνησε την αντεπίθεση του, ο ΠΑΟΚ η διαφορά ήταν μεγάλη. Στα λάθη 19 με 18, στις ασίς 15 με 10 και στις τάπες 1 με 2. Επαναλαμβάνω, ο Άρης είναι ο νικητής της αναμέτρησης, το κλασικό ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης. Τελικό σκορ 79-76 και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας από την ΠΑΟΚ Sports Arena, από τον Κωστή Πότσαρη και τον Παναγιώτη Στεφάνου που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Δημήτρη Κανελάκη που ήταν στην περιγραφή και τους συναδέλφους τεχνικούς του Super Sport. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.